Η ρουτίνα, βήμα προς κυριολεκτικό βήμα για να εξαφανίσεις τη κοιλιά μέχρι το καλοκαίρι είναι εδώ πέρα. Βήμα 1. 8 το πρωί ξυπνάς και πίνεις νερό με λεμόνι, κανέλα, κουρκουμά. Οι δοσολογίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και πολύ λίγες. 4 σταγόνες λεμόνι, όχι παραπάνω, γιατί αλλιώς θα σπάσει την ιστία και θα καταστρέψει το μεταβολισμό σου. Οπότε ξυπνάς στις 8 και πίνεις αυτό και θα σε ενυδατώσει και θα ρίξει τα επίπεδα ζαχάρου και θα σε βάλει στη φάση συναισθίας πολύ πιο γρήγορα. Μέγα τραγικό λάθος να πάνε να πίνουν καφέ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν πριν να κάνει ανοίξει το μάτι. Εντάξει, δεν πίνεις καφέ όταν ξυπνάς. Πίνεις το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Τώρα, πριν συνεχίσω, όπως και δίποτε, μπες αυτή τη στιγμή και ακολούθησε με στο Instagram, όπου όποιος χάσει τα περισσότερα κιλά και κάνει το πιο δραματικό transformation μπορεί να κερδίσεις ευρώπουλα. 1000 ευρώ θα μοιράσουμε. Πάμε στις 8.30, πας και κάνεις κρύο ντους. Τελείωσε στο νερό, τώρα έχουμε καλοκαίρι, θα κάνεις κρύο ντους με το παγωμένο νερό και αυτό θα ανεβάσει λίγο το μεταβολισμό και θα σε ξυπνήσει. Οπότε αντί να ξυπνήσεις με το καφέ, ξυπνήσεις με το κρύο ντους. Μετά δίνεσαι και πας και βγαίνεις έξω. Βγες στο μπαλκόνι, βγες στη ταράτσα, βγες στους δρόμους, βγες όπου θες να βγεις. Πρέπει να έχεις 10 με 15 λεπτά έκθεση στον ήλιο. Τώρα, αν θες να το πας ένα level παραπέρα, καλύτερα να είσαι γυμνός από πάνω μέχρι κάτω, γιατί η σύνθεση της βιταμίνης D δεν έχει να κάνει μόνο με την έκθεση στον ήλιο, έχει να κάνει και με το ποσοστό του δέρματος που εκτίθεται στον ήλιο. Και συγκεκριμένα, εάν τα γενετικά όργανα έχουν έκθεση με τον ήλιο, μπουστάρει κάποιες ορμόνες και μας βοηθάει να κάψουμε λίπος και αυτό και ειδικά για τους άντρες έχει συνδεθεί με αύξηση της τεστοστερόνης. Γιατί στα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε ρούχα, οπότε έτσι γίνεται η σύνθεση της βιταμίνης D όταν χτυπάει όλο μας το σώμα. Μετά την ηλιοθεραπεία μας λοιπόν, τα 10 λεπτά στον ήλιο, ήρθε η ώρα για το καφέ μας στο σκέτο κατά τις 9. Έχεις μισή 8, πίνεις καφέ στις 9, εντάξει. Τώρα άκουσες που σου είπα καφέ σκέτο. Όπως και δίποτε πρέπει να πίνεις καφέ σκέτο, δεν πρέπει με τίποτα, κακομύρι μου, να βάλεις ακόμα και λίγο ζάχαρη ή λίγο γάλα στον καφέ σου. Έτσι και το κάνεις αυτό, καταστροφή. Οκ, μου λέει δεν είμαι εγώ του καφέ, τι να κάνω. Να πιεις καφέ. Είναι ένας λόγος να πιεις καφέ, γιατί ο καφές, εάν δεν το πίνεις και δεν τον έχεις συνηθίσει, τότε είναι που κάνει την πραγματική τη δουλειά. Οπότε σκοτώνει την πείνα, γιατί δεν τρώμε ακόμα. Εντάξει, τι έχουμε πει, το πρωινό είναι μια απάτη και μια κοροϊδία και μόνο τα Kellogg's βολεύει για να σπρώχνουν τα δημητριακά τους γεμάτα ζάχαρη για να θυκάουν χοντρό, γιατί έχει πέσει μίζα από πίσω και μετά θέλουν να σε πετάξουν στη φαρμακευτική. Εντάξει, παίζουν πολλές μίζες. Όλοι αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι εταιρείες φαγητών και πρωινού, μαζί με τις φαρμακευτικές και τις ιατρικές, τις μεγάλες, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Και λένε, εμείς θα σπρώξουμε τα ανθυγιεινά που παχαίνουν και θα βγάζουμε λεφτά από αυτά. Και λένε, εμείς θα σπρώχνουμε τα φάρμακα που θα τα παίρνει για την υπόλοιπη ζωή του άνθρωπος και θα πλουτίζουμε από αυτό. Σαρμίγουν μια ζωή σαν αγελάδα και εσύ το χαβάς, δεν έχεις ιδέα. Οπότε καλύτερα να ξυπνήσεις. Εντάξει, ξύπνα. Μετά το καφέ το σκέτο, ήρθε η ώρα να πιούμε νερό και να βάλεις πάλι αλάτι θαλασσινό και 4 σταγόνες λεμόνι. Τα ανακατεύεις και το πίνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα δεις ότι αυτό θα ικανοποιεί τη δίψα σου πολύ καλύτερα από το να πίνεις απλά νερό. Μπορεί να πιεις ένα μπουκάλι νερό και να το κατουρίσεις έτσι όπως το ήπιες. Εάν το πιεις με τους σωστούς ηλεκτρολίτες και έτσι όπως το είπα, θα το πιεις και θα σε ενυδατώσει όντως. Εντάξει, για να μας μείνει στον δρόμο τώρα, καλοκαιριάτικα, επειδή κάνεις διαλυματική και μετά λες ο σαρό. Ο σαρός τα έλεγε, εσύ δεν έχεις μυαλό να ακούσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε η ώρα για το δεκατιανό. Όχι, τι έχουμε πει, πρωινό δεκατιανό σκουπίδια. Οπότε ήρθε η ώρα για το καφέ μας στο σκέτο. Δεύτερο καφέ σκέτο. Τώρα μου πεις δεν αντέχω, πόσο καφέ σκέτο. Όσους χρειαστεί. Βαρέθηκες στο φρέντο εσπρέσο, θα το κάνεις ελληνικό. Βαρέθηκες στον ελληνικό, το κάνεις φίλτρο. Εντάξει. 2 καφέδες και ένα στη φαρέτρα. Okay. Στην περίπτωση μεγάλης πείνας. Γιατί σκοτώνει την πείνα, εντάξει, και σε κάνει πολύ πιο παραγωγικό, να κινείσαι πολύ περισσότερο για να μην μπει το σώμα σου σε φάση επιβίωσης. Πάμε μετά στο επόμενο, το οποίο είναι το πρώτο σου γεύμα, το οποίο είναι το μεσημέρι. Ήρθε το μεσημέρι, ήρθε να φας, τι αφάς, μια καρμπονάρα. Όχι αγόρι μου, ξύπνα. Σου κάσω 2 χάσου για να ξυπνήσεις. Τι καρμπονάρα, είσαι σοβαρός. Μου λες, άρα κάνω διαλυματική, πιστά στρατιωτικά και δεν χάνω. Τι έφαγες πρώτο γεύμα, καρμπονάρα. Το μυαλό σου και μια λίρα. Τι να φάω, αβοκάντο, το μυαλό σου και μια λίρα. Τι πρέπει να φας. Καταρχάς, πριν φας το οτιδήποτε, θέλεις το ξυδάκι. Ένα σφινάκι, κλακ. Μιλόξιδο, εντάξει. Προαιρετικό. Τώρα μου πει ο άλλος, εγώ είμαι έξω στον δρόμο, δεν μπορώ. Πού να βρω ξύδι. Θα ζητήσεις σαλάτα με ξύδι. Τίποτα άλλο. Δηλαδή θα ζητήσεις μαρούλι με ξύδι. Εντάξει. Θες να κάθεσαι κάπου. Δεν έχεις το ξύδι, μαζί σου. Ωραία. Κάτσε, ζήτα σαλάτα με ξύδι. Θα φας αυτό πρώτα και μετά ήρθε η ώρα για το φαγητό. Τώρα το φαγητό ψητό, κοτόπουλο, ψάρι, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή θέλουμε να φάμε πρωτεΐνη, σαλάτα. Τελείωσε εκεί το πρώτο γεύμα. Τελείωσα. Μα περιμένω όλη τη μέρα για να φάω. λυπάμαι για λογαριασμό σου. Θα πρέπει να περιμένεις, μπας και φύγει η κοιλιά ποτέ. Όχι να περιμένεις να φας, κάθεστε, περιμένετε με το ρολόι να φάτε. Εντάξει. Εάν το κάνεις σωστά, δεν θα πεινάς έτσι κι αλλιώς. Οπότε γιατί να φας. Εάν δεν πεινάς, δεν θα φας. Εάν κάνεις τα βήματα έτσι όπως τα λέω, δεν θα πεινάς. Οπότε γιατί να φας. Θα φας τη σαλάτα και το ψητό σκοτοπουλάκι. Μετά ήρθε η ώρα για το σνακ. Τώρα το σνακ. Μπορώ να φάμε πουτίγκα, σπιτική έτσι όπως την έχω εγώ. Μπορώ να φάμε εναλλακτικά ζελέ, 0 ζάχαρης ή καρπούζι. Τώρα βγαίνουν σιγά σιγά τα πρώτα καρπούζια. Μπορείς να φας 1 κιλό καρπούζι. Εντάξει, 1 κιλό. Είναι άπειρο. Μισό κιλό. Εντάξει, μισό κιλό. Λοιπόν, μετά πάμε στο βραδινό. Πού το βραδινό μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Να φάμε λίγο παγωτάκι, άμα θέλουμε, μετά το γεύμα εννοείται. Και μπορούμε να φάμε ένα φαγητό της αρεσκιάς μας. Ό,τι έχει μαγειρέψει η άντρα σου, η γυναίκα σου, ο θείος σου, η σύζυγος, το παιδί σου, σου είχε ετοιμάσει κάτι, μπορείς να το φας. Εντάξει. Δηλαδή το τελευταίο γεύμα ελεύθερο με μέτρο. Εντάξει. Ένα πιάτο ελεύθερο. Οπότε, εάν το κάνεις αυτό για 30 μέρες θα φύγει το λίπος. Κάτω από 90 θα φύγει πολύ περισσότερο λίπος. Τώρα, εάν δεν με έχεις ακολουθήσει στο Instagram, ακόμη ιερέ μου. Ακολούθησέ με τώρα, γιατί εκεί μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, αν θες βοήθεια. Και επίσης, κάνουμε το 30-ημερο challenge από 1η του μηνός. Δεν θες να το χάσεις, ειδικά αν είσαι σοβαρός με το να χάσεις κιλά. Εντάξει.